Αλόκοτο, ε. Ναι, πολλά δωμάτια. Νεκροκεφαλές και γεράκια. Κάτι, φίλε μου, είναι αυτό που υπάρχει εδώ μέσα είναι πολύ έντονο. Κάτι είναι εκεί. Είμαι σίγουρο. Δεν είναι λίγες φορές που έχουμε συναντήσει κόσμο σε αυτά τα μέρη. Σαν λύκος δεν ήταν αυτό. Ναι, λύκος ήταν. Αρχίζουν να κλαίνουν τα σκυλιά. Τι κάνεις? Κλείσε φακό, αλήθεια. Μόνο ήχο. Σαν παιδιά, πάντα αναρωτιόμασταν για την ύπαρξη ή όχι του παραφυσικού, ιδίως όταν ακούγαμε ιστορίες από μεγαλύτερους, οι οποίοι ήταν σίγουροι για την ύπαρξή του. Τώρα, ενήλικες πια, χρησιμοποιώντας ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό και ακολουθώντας συγκεκριμένους κανόνες του Ghost Hunting, όμως με την ίδια περιέργεια και φόβο που είχαμε ως παιδιά, προσπαθούμε οι ίδιοι να το διαπιστώσουμε. Αποστολή μας να επισκεφτούμε όσες περισσότερες φημολογούμενες στοιχειωμένες τοποθεσίες μπορούμε και καταγράφοντας όσες περισσότερες αναπάντηχες καταστάσεις μπορούμε. Φυλακή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του The Unexpected. Και πάμε να βρούμε ένα μέρος. Το έχουν ζητήσει πολύ. Ναι. Το ψάξαμε. Ναι. Είδαμε ότι μας κάνει. Ναι, για τη σημερινή νύχτα. Για τη σημερινή νύχτα, ναι. Τέλεια. Λοιπόν, έρχεται Σπικάς, ποια είναι η σημερινή νύχτα? Η Βαλπούρια νύχτα είναι μια αρχαία παγανιστική γιορτή για τον ερχομό της Άνοιξης και γιορτάζεται τη νύχτα της 30 Απριλίου προς 1η Μαΐου. Σύμφωνα με τις παραδόσεις, απλός κόσμος μαζί με στοιχιά και μάγισσες συγκεντρώνονται στην Ήπεθρο και ανάβουν φωτιές, πίνουν, χορεύουν και προβαίνουν σε διαφόρων ειδών τελετουργίες για να υποδεχθούν την Άνοιξη. Εδώ έχει ήδη τέτοια, ήδη Ισπανία. Εδώ πέρα, φίλε μου, είναι υδροβιότοπος. Ναι. Είναι φοβερό, γιατί έχει μέσα ζώα και πτηνά όπου έχουν κάνει το δικό τους οικοσύστημα. Ναι, είναι από τα μοναδικά μέρη έτσι που έχει διάφορα είδη που δεν υπάρχουν αλλού. Φιλοξενεί πάρα πολλά είδη. Η Βραβρώνα είναι ένας σημαντικός αρχαιολογικός χώρος της Αττικής, γνωστή και για τον αρχαίο ναό της Αρτέμιδος. Εκεί βρίσκεται και ένας από τους ελάχιστους υγρότοπους της Αττικής με μεγάλη οικολογική σημασία. Πάμε προς τα πάνω σιγά σιγά όμως, γιατί είναι λίγο κάπως η αλήθεια είναι εδώ, επικίνδυνα. Εδώ πέρα έχει τα θαμνώδες εκτάσεις και δάση πεύκης. Και λέει και τι φιλοξενεί από... Από αυτά που ακούγαμε. Ασπροκολίνα. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Ασπροκολίνα. Μαυροτσιροβάκος. Αετογερακίνα. Φιδαετός. Άμα τα άκουγα ασπροκολίνα θα νόμιζα ότι με βρίζανε. Και όμως υπάρχει. Και εδώ πέρα κοίτα είναι ο χάρτης. Και βρισκόμαστε εδώ. Όχ, ναι. Δηλαδή είμαστε στους πρόποδες ενός λόφου. Για διάβασε το. You are here. Α, βουζέτησή. Νουσόμηση. Τέλεια. Να ξέρεις ότι τα γαλλικά σε κυνηγάνε. Ή εγώ τα κυνηγάω, δεν ξέρω. Λοιπόν, Χρήστο, πίσω σου. Κοίτα πίσω σου. Ναι. Είναι ένα στοιχειωμένο σπίτι σε ένα βάλτο. Δηλαδή, πόσο πιο βγαλμένο από ταινία? Πάρα πολύ. Δηλαδή, βασικά χτίστηκε για να είναι ταινία τρόμου. Ναι. Το λεγόμενο στοιχειωμένο σπίτι της Βραβρώνας χτίστηκε την δεκαετία του 1970 στους πρόποδες ενός λόφου και σχεδόν μέσα στον υδροβιότοπο. Κάτοικοι της περιοχής
μιλούν για μια ακαθόριστη ενέργεια που καταλαμβάνει το σπίτι, το οποίο και πολύ συχνά δέχεται περίεργες επισκέψεις. Και αν λειτουργήσε πάρα πολύ λίγο και φύγανε έτσι. Έχει κατασκευή εδώ, έχει και εξωτερικούς χώρους. Έχει γίνει σοβαρή δουλειά εδώ πέρα. Και αφέθηκε έτσι. Κοίτα εδώ έχουν φτιάξει καμαράκια, πώς τα λένε αυτά. Τέτοιο... πώς τα λένε. Σχέδιο είναι. Ναι. Σχέδιο είναι. Ναι, ναι. Τι θέλεις να πεις? Θα περιμένει αυτό που ήθελα να πω. Θα περιμένει. Εντάξει. Τζάκι είναι αυτό, ε. Τζάκι, ναι. Ίσα που προλάβαμε φως να το δείξουμε λίγο. Έχει πολλά δωμάτια, ε. Κοίτα, ναι. Έχει εδώ τα καμαράκια, τι είναι αυτά, και πάει κι άλλο, πάει πάνω. Τι θες να κάνουμε? Περίμενε, έχονται εντυπωσιαστεί από τη θέα. Εδώ πραγματικά θα ήθελα, αν δούλευε το σπίτι, θα ήθελα να μένω λόγω της θέας. Αν είχες την ιστορία του κτηρίου. Τι? Αν ήξερες τι μπορεί να έχει γίνει εδώ μέσα, θα μένεις πάλι το ίδιο. Τώρα που ξέρω, όχι. Εντάξει τώρα, δεν παίζει δικιά. Δεν παίζω δικιά. Πρέπει να πεις τώρα στον κόσμο, ναι παιδιά θα έμενα, ναι. Θα το ρίσκαρα, ό,τι και να γίνει, μ' αρέσει η θέα, μ' αρέσει αυτό που έχει μέσα στο σπίτι. Δηλαδή σκέψε εδώ να ράζεις, ξέρω εγώ, καλοκαίρι, έτσι. Και να βλέπεις ένα ποτήρι μόνο του, να πέφτει και παράδειγμα. τα φαινόμενα αυτά κάνουν λόγο για σκιές, θορύβους, ομιλίες. Αλλά το κυριότερο ότι, αυτό που ήθελα να πω και πριν, ναι. Ότι όταν εγκαταλείφθηκε και αφέθηκε στη μοίρα του το κτίριο, μετά ακολούθησαν κιόλας, λένε μαρτυρίες, ότι μπαίναν άτομα και κάνανε διάφορες θελετές. Τι είναι εδώ? Αλόκοτο, ε. Ναι, πολλά δωμάτια. Κοίτα, σαν κατασκευή, δεν τη λες χάλια. Όχι, όχι, είναι πολύ γερό. Δεν το λες ετοιμόλογο. Είναι πολύ γερό, όχι, καθόλου, καθόλου. Είναι πολύ γερό. Πριν μιλάγες για θέα. Ναι, τι. Τώρα είναι θέα. Οχ. Όντως. Τώρα είναι. Άρα θα άραζα εδώ, όχι στο από κάτω μπαλκόνι. Εγώ εδώ θα άραζα. Τώρα όπως είναι. Από εδώ μάλιστα. Κοντά, όμως. Από εδώ φαίνεται όλος ο υδροβιότοπος. Είναι απίστευτο. Και έχει και ένα μικρό εκκλησάκι. Ναι, είναι σε ένα μικρό, νησάκι. Μικρό νησάκι. Πολύ, ναι. Πολύ περίεργο. Και ωραίο ταυτόχρονα. Τέλος πάντων. Από πάνω δεν έχει άλλο, από πάνω είναι ταράτσα. Πάνω ταράτσα, ναι. Εδώ δεν έχω δει πιο μεγάλο δωμάτιο. Ενιαίο. Δωμάτιο. Δεν θα το έλεγα δωμάτιο, φίλε μου, αυτό. Τι θα το έλεγες? Σαλονάρα. Σαλονάρα πιο πολύ, ρε φίλε, γιατί δεν παραπέμπει σε... Δηλαδή, εγώ έτσι πως το βλέπω, δεν θα μπορούσα να βάλω 15 κρεβάτια έτσι. Εδώ πέρα όχι, εδώ πέρα ξέρεις τι βάζεις. Εδώ βάζεις μια οθόνη τεράστια, μάλλον ένα προτζέκτορα, PlayStation 5, και καναπεδάρα, ναι, ωραία. Και δεν κάνεις τίποτα άλλο στη ζωή σου. Ωραία. Και έχεις αυτή τη θέα. Και αυτά να πέσουν μόνα τους. Μόνα τους όμως, όχι, εντάξει. Μόνα, κάτσε ρε φίλε. Εκεί είναι το ωραίο. Να σε δω μετά άμα θα παίξεις PlayStation, να μ' δεις τηλεόραση, άμα κάτσεις σαλονάρα. Οκ. Βλέπεις, έχει ακόμα καλωδιώσεις. Ναι, έχει καλωδιώσεις, ναι. Άρα μπορεί και να δούλεψε, ποιος ξέρει. Και σύμβολα περίεργα. Αυτά πρέπει να μας τα πούνε τι σημαίνουν οι συνωμοσιολόγοι του TikTok. Παιδιά, ενωθείτε εκεί στο TikTok
ενωθείτε και κάνετε υποθέσεις. Α, και άλλο μπορώ. Να, α, όχ, όχ. Τι. Φίλε, αυτό το σύμβολο κάπου το ξέρω. Ποιο σύμβολο. Αυτό. Ναι, το έχεις ανάμεσα στα πόδια σου. Το από πάνω, ρε. Τι, ποιο από πάνω, αυτό εδώ. Αυτό εδώ, ρε. Αυτό εδώ. Ναι, είναι εξάλφα. Όχι, είναι συγκεκριμένο σύμβολο. Είναι της μαγείας, φίλε. Όντως. Ναι. Πρέπει να βγάλουμε φακό. Πρέπει να βγάλουμε φακό να τα δείξουμε καλύτερα. Περίμενε. Βγάλει λίγο με το κινητό. Ορίστε να το. Όντως, πολύ καλύτερα. Έτσι μπορεί να το έχουμε κάνει. Κάτσε να βάλω και εγώ φακό. Ναι, αλλά γιατί. Έτσι φαίνεται τραυματισμένα. Αλλά γιατί να το βάλουμε σε αυτό το σημείο. Πίστευτε. Δεν ξέρω. Αφού και εγώ, άμα έχει ό,τι να είναι εδώ πέρα έχει. Λοιπόν, κοίτα αυτή η πορτούλα. Τι περίεργο που είναι. Και πού οδηγεί. Πού οδηγεί. Οχ, Χριστό! Εδώ, άμα σου φάνηκε εκείνο περίεργο, έλα να δεις εδώ. Νεκροκεφαλές και γεράκια. Πρέπει να κάνω κοντινό πλάνο, αλλά κάτσε να αφήσω τη τσάντα γιατί δεν μπορώ. Από τη τσάντα του εξοπλισμού. Δεν μπορώ να σκύπω. Σκόνη, μην πρέξεις σκόνη. Νεκροκεφαλές. Βλέπεις. Ρε φίλε, το ακραίο σημείο εδώ πέρα αυτό τώρα που μου έρχεται εμένα είναι ότι ο τύπος ή οι τύποι φτιάξαν ένα κύκλο, εντάξει, και κάτι στράβωσε. Τι εννοείς. Γιατί κοίτα είναι διαλυμένος κύκλος. Εντάξει, μπορεί να ισχύει αυτό, μπορεί και όχι. Μπορεί να το διάλυσε ένα κύκλο, μπορεί να διάλυσε με τον καιρό. Δεν ξέρω αυτό πώς. Δεν μπορώ, Χριστό, έχω σκόνη. Έγινε εδώ πέρα, δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό όμως. Εντάξει, ναι. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Μα είναι γνωστό εδώ ότι το μέσα. Και εδώ, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Σύμβολα. Εντάξει, σύμβολα. Άλλα είναι για χαβαλέ, άλλα είναι για σοβαρά. Όχι, δεν είναι. Ρε Αντώνη, εγώ πάλι ξαναλέω, επιμένω σε αυτό, ότι... Επιμένω. Ότι κάτι γίνεται εδώ πέρα. Ή έχει γίνει κάτι. Σημαντικό, παιδιά, να δούμε αν έχει υπόγειο. Για να στείλουμε τον Χρήστο. Μιλάς, ε. Γελάς. Δεν νομίζω να είναι από εκεί το υπόγειο, κι αν έχει υπόγειο. Απλά έχει μια τρύπα εδώ. Μπορεί να φαίνεται υπόγειο. Έχει τρύπα. Πες μου ότι έχει υπόγειο. Είναι βουλωμένη. Μπορεί να έχει υπόγειο. Για έλα. Όπου, ξέρεις τι θα έκανα. Οχ. Θα πήγαινα από εδώ. Μόλις το κατάλαβα. Όπου, φίλε, τελευταία στιγμή το είδα. Σημαντικό αυτό που το τραβήξαμε. Γιατί σε τράβηξα όσο πήγες από εκεί. Το είδες. Ναι, το είδα. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ τώρα ξέρουμε ότι πήγε σκάλα. Μπράβο, είχαμε μείνει στη σκάλα. Να το πω για να το καταλάβω ακριβώς. Πήγε ο Χρήστος να κατέβει από τη σκάλα. Και πήγε να κατέβει εδώ, γιατί είχε την κάμερα μπροστά. Πόσο εύκολα σκοτώνεσαι. Εδώ θα πέφτες με τα μούτρα. Με τα μούτρα, ναι. Ναι. Δεν θα είχα. Βλέπετε, παιδιά, πόσο. Σας λέμε ξανά και ξανά, όχι σε τέτοια μέρη. Όχι σε τέτοια μέρη. Δηλαδή και εμείς. Μπορεί να την πατήσουμε και. Είναι θέμα χρόνου βασικά που θα την πατήσουμε. Ούτε ο Χρήστος ζεύει, ρε. Ρε φίλε, στατιστικά το λέω. Στατιστικά κάποια στιγμή θα την πατήσουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω αν έχει υπόγειο. Ακού. Τι πολύ είναι αυτό. Τον κουμπ, τα άκουσες. Ναι. Μέσα από το κτίριο δεν ήταν. Ναι. Για πάμε. Από πού μπαίνουμε, από εδώ. Και από εκεί άμαθες. Έλα, πάμε από εδώ. Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορείς. Γιατί έχω τα πράγματα. Α, ωραία, πάμε από εκεί. Τι κούπη ήταν αυτό όμως, ε. Μια κοστιά να κουμπ μέσα από το κτίριο. Λοιπόν. Βασικά, ξέρεις τι γίνεται. Πάμε να δούμε εάν μπήκε κανένας στο κτίριο. Πόσο κατέμιδες είμαστε δηλαδή, ρε φίλε, τώρα που ήρθαμε εμείς. Είναι κανείς εδώ. Χρήστο.
Τι. Δεν ήταν έτσι. Όχι. Δεν ήταν έτσι. Όχι. Κάποιος μπήκε στο κτίριο. Μόλις έχει πέσει ο ήλιος, βλέπετε πως είναι έξω και Χρήστο, έχω αρχίσει να φοβάμαι πάρα πολύ, αλήθεια. Δεν μπορούμε να πάρουμε λίγο αέρα. Εδώ στο δωμάτιο του PlayStation. Τέλος πάντων, έλα να οργανωθούμε λίγο. Ας κλείσουμε και φακούς, γιατί από εδώ πέρα σίγουρα θα φαινόμαστε κάτω. Ναι. Από τον πάλτο πάρα πολύ ήχη, ζωάκια κτλ. Α, θα είναι και κάτι που είναι και αυτό ένας παράγοντας που δεν πρέπει να μας μπερδέψει. Α, ναι. Βασικά πάμε μέσα να μην φαίνονται τα φώτα μας από το μπαλκόνι. Ναι. Να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, εγώ για αρχή ανοίγω σπίτι box. Τώρα το πιες αυτό. Τι βουητό, δεν έχεις να κάνεις το... μόνο βουητό. Αλλάζει, κοίτα το. Κούνησε το. Το βλέπεις ότι αλλάζει. Ναι. Τέτοιο... παρεμβολές. Ναι, χιόνια παρεμβολές, ναι. Μέσα στο βουητό. Τέλος πάντων. Σε να τρέχει. Ρε, περπατάει, πάει να μιλήσει. Ρε, είναι πολύ περίεργο αυτό. Κάτσε να δούμε σε διαφορετικούς χώρους. Χριστό. Εδώ κάτι έκανε διαφορετικό, το άκουσα. Περίμενε. Τα τέτοια που δεν είναι εδώ πέρα. Ποια? Τα κεράκια των συγκεφαλές που πήγανε. Είναι ένας μουσαμάς. Ρε, δεν με τρελάνεις, ρε. Γιατί? Είμαστε σε άλλο όροφο. Οχ. Απάνω ήτανε. Απάνω είναι. Ω, ρε φίλε, με έχει μπερδέψει το μέρος. Το δωμάτιο όμως είναι αυτό. Σε αντίστοιχο. Πάνω, ναι. Ναι, ρε, όντως, εκεί είναι τα σκαλιά. Εκεί είναι τα σκαλιά, πας απάνω, μπερδεύτηκα. Ρε, εντάξει, ο χώρος είναι τρελός. Έχει πολλά δωμάτια, δεν το περίμενα. Για περίμενε, κάτσε λίγο. Για κάτσε. Το ίδιο κάνεις, ναι, σταθερό. Ναι, περίμενε. Περπατάς εδώ ανάμεσά μας. Περπατάς σε χόρτα, σαν να περπατάς σε χόρτα. Στο βάλτο, φίλε. Στο βάλτο. Εγώ... Περίμενε. Ναι, από πίσω σου. Χσούτα από πίσω σου. Προσοχή εδώ της καλέρειας, να πάθουμε τη νύχτα. Την ημέρα. Την ημέρα. Έχω μπερδέψει τα λόγια μου, έχω μπερδέψει τα δωμάτια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Υπάρχει κάποιος εδώ. Χριστό. Έκλεισε. Ναι. Έκλεισε. Ακριβώς θα πάω στην ερώτηση. Έκλεισε. Και εγώ πλέον δεν έχω φως. Δεν έχω φως. Όντως πεθαίνει και το φως. Ναι. Κάτσε, περίμενε. Λοιπόν, ένα cut, να βάλουμε ανάποδα τις μπαταρίες, μου ξανάψει λίγο, γιατί δεν θέλω να πω. Βγάλε καινούριες μπαταρίες που είσαι εδώ πέρα. Δεν θέλω να πω στα μάξια, απλά θέλω να πω στα μάξια, πρέπει να δοκιμάσουμε έτσι, cut. Μαρκα, δεν μπορώ. Τι έπαθε. Ταυτόχρονα ακούγονται και τα ζώα απ' έξω, ρε, αυτό μπερδεύει. Ναι, αλλά ακούγονται και... Τι κάνετε! Και σώπασε. Τι κάνετε! Και κοίτα που είμαστε. Είπε τι κάνετε! Ναι, είπε τι κάνετε. Αντώνη, μπαταρία, ρε. Πού μπαταρία! Απίστευτο! Στην καμερά! Απίστευτο! Μπαταρία! Πρέπει να το δείξω. Μη σβήσεις. Κράτα λίγα ακόμα, σε παρακαλώ. Φαίνεται ότι είναι κενό.
Ωραία. Κόψε το ρεκ να κάνουμε save και αλλάζουμε μπαταρία. Και δεν έχω κλείσει ρεκ εγώ, Χριστό. Είμαστε σε αυτό το δωμάτιο. Κράτα λίγο να κάνω κάτι. Μη σβήσεις ρεκ. Τι να κάνεις. Κράτα λίγο. Κράτα την κάμερα μου. Άκουσε πριν πώς. Αυτό τώρα γιατί το κάνεις. Α, ναι, γιατί... Το ίσιοσα. Ναι, μωρέ, εκεί που έτσι πρέπει να είναι. Μπράβο, ρε. Έτσι πρέπει να είναι, το ίσιοσα. Ναι, μπράβο, ρε, Αντώνη. Αυτός, μπράβο. Μπράβο, ρε, Αντώνη. Ωραίος. Ρε, κάποιος, όταν είμαστε... Αυτό μιλάει, κάτι λέει. Ναι, τα ακούω. Δεν μπορώ να σου απαντάω τι έκανα εδώ, αυτό μιλάει, δεν μπορώ όλα. Όταν ήμασταν την ημέρα, αυτό, γυρίσαμε και ήταν στραβό. Ναι. Ενώ ήταν ίσιο, λοιπόν. Το βάλα σωστά, με λίγα λόγια. Μπράβο. Ωραίο. Πολύ καλό. Μην σε παρεξηγήσουν. Αλλά έκανα μυρωνεύεσαι, έχει θέλει και η κάμερα. Λοιπόν. Ναι, μην σε παρεξηγήσουν, ναι. Πάμε να βάλουμε μπαταρία σε σένα και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε, γιατί η νύχτα είναι πολύ περίεργη. Ο Χρήστος πήγε να αλλάξει μπαταρία και τον περιμένω. Περιμένε, κάπου από εδώ πρέπει να είναι. Να τους. Μαλάκα, χαίστηκα. Τι μπορεί να πω ένα φως στο βάθος. Μόνο εμένα τρομοκρατείς. Λέω τι έγινε. Μόνο εμένα θα τρομοκρατείς με αυτά που κάνεις. Πάρ' το κι εσύ τώρα. Κάτι, φίλε μου, είναι αυτό που υπάρχει εδώ μέσα είναι πολύ έντονο. Από περιέργεια και μόνο θες να ανάψεις λίγο. Παιδιά, sorry για τα πλάνα τώρα τα στατικά, αλλά... Έχω κι εγώ από εδώ, ρε. Κρατάμε εξοπλισμό, εντάξει. Έχω κι εγώ από εδώ. Εσύ μας ρώτησες τι κάνουμε. Πολύ σκοτεινά από εδώ. Μπορείς να μας ξαναμιλήσεις. Μπορείς να μας πεις, να μας δώσεις κάποια πληροφορία, το οτιδήποτε. Κάτι πάλι αυτό καταλαβαίνω. Τι έγινε. Χριστό. Έλα. Εδώ να μην συνεχίσω, κάποιο. Εδώ αρχίζει να βλέπει έντονα. Τι κάνεις. Να το. Πώς τέτοιο. Κοίτα, το βάλε εκεί. Ουχ. Το βάλε εκεί. Και σταμάτησε. Ναι. Θα πιστευτώ. Παιδιά, είδατε τι. Ακούγεται να δουλεύει ελαφριά. Είδατε τι έκανε ο Αντώνης. Πίστευτο, ε. Κάτι είναι εκεί. Είμαι σίγουρο. Ρε, φοβάμαι να έρθει κάποιος, αλήθεια. Άμα λες είναι εκεί, φοβάμαι. Ρε, φίλε, άκουσα βήματα, άκουσα βήματα, άκουσα βήματα. Άκουσα. Για δες. Για δες. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να έρθει κάποιος άνθρωπος. Εντάξει. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε συναντήσει κόσμο σε αυτά τα μέρη, αλλά εντάξει, κάποιες φορές είναι φιλικοί, κάποιες φορές φοβούνται και αυτοί, κατάλαβες. Αλλά είναι θέμα χρόνου να συναντήσουμε και κάποιους επικίνδυνους. Κάποιος, παιδιά, ο Αντώνης πήγε ένα διάμα, μπήκε κάποιος μέσα στο σπίτι. Πάω πάνω. Τουλάχιστον ξέρουμε ότι δεν είναι κανένας να μας ησυχεί. Μου μπερδεύει και το μέρος τη νύχτα. Ο Χρήστος που είναι πολύ ησυχιακό.
Ακούγεται μόνο το spirit box. Χριστό! Γιατί έκατσες μέσα εδώ! Ρε Χριστό, μ' ακούς! Σήκω, Τι κάνεις! Λοιπόν, πάμε κάτω. Πάμε κάτω, φεύγουμε από εδώ. Είναι ο κεφαλές, ο κύκλος διαλυμένος. Άστα, δεν μας ενδιαφέρουν, τα διαλύσαμε. Δεν μας ενδιαφέρει ποιοι. Διαλύσαμε τη δουλειά πιανού, δεν μας ενδιαφέρει. Μα ρε, άκου. Άκου εδώ. Σαν λύκος δεν ήταν αυτό. Ναι, λύκος ήταν. Οχ. Αρχίζουν να κλαίνουν τα σκυλιά. Σοβαρά, παιδιά, σοβαρά. Αυτό πρέπει να πάμε μπαλκόνι να το γράψουμε. Κλαίνουν τα σκυλιά. Ωραία, μαλάκα. Κλείσε λίγο, κλείσε λίγο φακό. Κλείσε λίγο φακό. Κλειστό είναι. Κλείσε φακό, αλήθεια. Μόνο ήχο. Από πού φύγει, κλείσε φως, κλείσε φως. Σοβαρά τώρα. Παιδιά, είναι τόσο... Αυτό ήταν. Τέλος. Ήταν τόσο τερματισμένο... Και συγχρονισμένο. Ναι, σαν να είναι edit, ήταν τόσο δυνατό. Μπορεί να σταμάτησαν και επειδή μας άκουσαν. Εντάξει. Μπορεί να σταμάτησαν, επειδή από εδώ δεν ξέρω πώς ακούγεται τη φωνή μας κάτω. Γιατί ήταν τερματισμένο. Κλαίγανε. Ξέρεις τι έγινε. Έχω να τριχιάσει. Ξέρεις τι έγινε. Όχι. Πότε έγινε αυτό. Όταν νευρίασαμε, όταν είπα. Νευρίασα το οτιδήποτε. Ναι, μετά από την έντασή μας ή ταυτόχρονα. Ναι. Κάτι τέτοιο. Ή αμέσως μετά ή ταυτόχρονα, γιατί δεν ξέρουμε πότε άρχισε. Απίστευτο, απίστευτο. Κοίτα, τα ζώα ακούνε πάρα πολύ καλά. Μπορεί να σταμάτησαν επειδή άκουσαν τις ομιλίες μας. Αλλά. Μιλάμε για κλάμα. Μα γιατί ήταν αυτό. Αυτό ήταν γάτες μαζί με σκυλιά. Μια, όλα μαζί. Σταμάτησαν. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Εγώ έχω σοκαριστεί αυτή τη στιγμή. Εδώ έχει σίδερα. Τα ακούτε, δεν τα βλέπετε. Να το. Τα ακούτε. Έχει σίδερα που... Που αγκαρφωθείς πολύ εύκολα. Που περισσεύουν. Γιατί είναι λαθριά με το φως που περνάει. Όπου φίλε, ακόμα δεν μπορώ να το... Λοιπόν, βάζω λίγο φως. Βάζω λίγο φως. Δεν έχουμε καταγράψει ξανά ομοιό του. Έτσι δεν είναι. Και εδώ έχει τίποτα τους άλλοι από ζώα. Λοιπόν, φεύγουμε. Αλήθεια, φεύγουμε. Η νύχτα είναι πάρα πολύ περίεργη. Αυτό το πράγμα δεν θα... Πιστεύω δεν θα το ξαναζούσαμε ποτέ. Έχουμε πράγματα εδώ πάνω. Όχι, όλα κάτω τα έχουμε αφήσει. Κάτσε, παιδιά. Δεν βλέπω, Αντώνη, δεν βλέπω. Έλα. Έχουν τελειώσει οι μπαταρίες, έχουν τελειώσει τα πάντα, παιδιά, όντως είναι. Φεύγουμε κινδυνεύοντας αυτή τη στιγμή. Οι κάμερες μισοδουλεύουν. Έλα, βλέπε κάτω. Ε, κάτω που κάνω, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν βλέπω τίποτα, ρε. Τουλάχιστον αυτό που είναι με τα ζώα μας ηρέμησε, σε φυγητές μεταξύ μας όμως. Ναι. Είδες, άμα σε τρομάζει τρίτος... Μπράβο. Είναι πολύ διαφορετικό. Αυτό τέτοιο... Φέρνει τρόμος μεταξύ μας. Η ένταση μάλλον. Προσέχουμε. Ίσως υπάρχουν και άλλες διαστάσεις πέρα από αυτές που είναι γνωστές. Απέραντες και άχρονες. Διαστάσεις ανάμεσα στο φως και τη σκιά.
ανάμεσα στην επιστήμη και στη δυσιδαιμονία, ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία.